Τις ευχές ιεραρχών της Εκκλησίας Κρήτης, κλήρου και πλήθους πολιτών δέχθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος που εόρτασε την ονομαστική του εορτή πρώτη φορά από την ενθρόνησή του. Δεν είναι τόσο για μένα αυτή η γιορτή. Είναι για τους Αγίους, είναι για την ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης, είναι για την ενότητά μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που απαιτούν συμψυχισμό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να στερεός να είναι να μας καθοδηγεί στο καλό. Έτη πολλά. Από αγαθό Εκκλησίας και πάντων των χριστιανών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης το πρωί παρευρέθη σε όρθρο και θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ αμέσως μετά δέχτηκε ευχές για τα ονομαστήριά του στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Δόξα τω Θεώ που σήμερα ο λαός μας με στηρίζει με όλη του την αγάπη και αισθάνομαι υπόχρεος και ευγνώμων να ανταποκρίνομαι καθημερινά σε αυτήν με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου. Ευχαριστώ και εσάς που είστε σήμερα εδώ. Πολύχρονος και πάντα ευλογημένος. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν για να ευχηθούν στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης ήταν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί, ο οποίος εκτός από τις ευχές στον Αρχιεπίσκοπο ευχήθηκε εν ώψη των εορτών σε όλους τους κρητικούς. Θέλω, παιδιά μου, να σας απευθύνω από ένα δικό σας άνθρωπο, τον Θεόδωρο, πολλές ευχές για τα Χριστούγεννα, να έχετε δύναμη, κουράγιο και αγάπη. Δώστε αγάπη αυτές τις μέρες στους ανθρώπους, το έχουν ανάγκη. Και αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε υλικά, ένα χαμόγελο και αυτό θα μετρήσει. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Θεόδωρος αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Αφρική, χαρακτηρίζοντας ληστρική και ασεβή τη στάση της Ρωσικής Εκκλησίας, που όπως τόνισε, προσπαθεί να εισβάλλει στην Αφρικανική Ήπειρο με τη δημιουργία εξαρχίας της Ρωσικής Εκκλησίας στην Αφρική ως απάντηση στην αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Η Λιβύη, η Αίγυπτος, η φίλη χώρα αυτή με την Ελλάδα και την Κύπρο μας, προχθές ανοίξαμε την Αγία Εκατερίνη στο κανάλι του Σουέζ μετά από 47 χρόνια. 520 ξενιτεμένοι Έλληνες ήρθαν κοντά μου για να ζήσω με αυτή τη χαρά. Είναι μεγάλος ο πόνος μου που η Ρωσική Εκκλησία με πολύ λίγα μέσα έρχεται να αφαρπάσει κληρικούς μας και να κάνει εισβολή στο Πατριαρχείο μας, ενώ είμαστε μια Ορθόδοξη οικογένεια. Όμως έχω κοντά μου την αγάπη και την υποστήριξη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, έχω τον Αρχιεπίσκοπο μας Ιερώνυμο και την Εκκλησία της Κύπρου.